Να ανοίξουμε το λόγο του Θεού, αδερφοί, να διαβάσουμε από τις πράξεις των Αποστόλων. Και αυτά χρειάζονται στη ζωή μας. Γιατί αλλιώς η ζωή μας θα ήταν μονότονη, αδερφοί. Χρειάζονται και αυτά, καλά είναι. Καλά είναι να είμαστε εκεί που είναι τα αδέρφια όλοι μαζί. Γιατί και μαθαίνουμε πολλά και γνωρίζουμε περισσότερα. Σελίδα 960, θα διαβάσουμε λίγα εδάφια. Πρώτο κεφάλαιο, πράξεις Αποστόλων. Το μεν πρώτο λόγον έκαμον ο Θεόφιλε περί πάντων όσα ήρχεσεν ο Ιησούς να κάνει και να διδάσκει μέχρι της ημέρας καθήν ανελήφθη, αφού δια Πνεύματος Αγίου έδωκεν εντολάς στους Αποστόλους τους οποίους εξέλεξεν, εις οποίους και φανέρωσεν εαυτόν ζώντα μετά το πάθος αυτού δια πολλών τεκμηρίων, εμφανιζόμενος εις αυτούς 40 ημέρας και λέγοντα περί της Βασιλείας του Θεού. Και συνερχόμενος με ταυτόν παρήγγειλε να μην απομακρυνθώσει από Ιεροσολύμων, αλλά να περιμένω στην Επαγγελία του Πατρός, την οποία νικούσατε, είπε παρ εμού. Διότι ο μεν Ιωάννης εβάφτισεν εν ύδατι, εσείς όμως θέλετε βαφτιστεί εν Πνεύματι Αγίου, ουχή μετά πολλά στάφτας ημέρας. Εκείνη λοιπόν, συνελθώντες ιερό των αυτών, λέγοντες, Κύριε, τάχαν τον καιρό τούτο αποκαθιστάνει στη βασιλεία εις τον Ισραήλ, είπε δε προς αυτούς, δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους ή τους καιρούς, τους οποίους το Πατήρ έθεσε εν ιδί αυτού εξουσία, αλλά θέλετε λάβει δύναμη όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα εφημάς, και θέλετε είστε σε με μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης. Και αφού είπε ταύτα, βλέπον τον αυτόν ανελήφθη και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν. Και νούησαν ατενίζοντες εις τον ουρανόν, ότι αυτός ανέβαινε, ιδού άντρες δύο με μάτια λευκά εστάθησαν πλησίον αυτόν. Ήτινες και είπων, άντρες Γαλιλαίοι, τι είσταστε εμβλέποντες εις τον ουρανόν? Ούτως ο Ιησούς όσες ανελήφθη αφημών εις τον ουρανόν θέλει ελθεί, ούτω καθόν τρόπον είδεται αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν. Τότε υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ εις το όρος το καλουμένο, από το όρους του καλουμένου ελαιόνος, το οποίο είναι πλησίον της Ιερουσαλήμ, απέχον οδόν Σαββάτου. Και ούτε εισήρθον ανέβησαν εις το Ανώγιον, όπου είχαν το κατάλημα ο Πέτρος και Ιάκωβος και ο Ιωάννης και Ανδρέας, Φίλιππος και Θωμάς, Βαρθολομαίος και Ματθαίος, Ιάκωβος Αλφαίο και Σίμωνος Ζηλωτής και Ιούδας Ιακώβου. Ούτι πάντες ενέμενον ομοθυμαδών εις την προσευχή και τη δέηση μετά των γυναικών και Μαρίας της μητρός του Ιησού και μετά των αδελφών αυτού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου, αδελφέ μου. Το μεν πρώτο λόγο έκαμα ο Θεόφιλε. Ξέρουμε ότι την πράξη των Αποστόλων της έχει γράψει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, δια Πνεύματος Αγίου, αδελφοί. Δόξα στο Θεό. Έγραψε και το Ευαγγέλιο, από το οποίο αναζήτησε να βρει αυτόπτες μάρτυρες. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα, αδελφοί, απευθύνεται ο Θεόφιλε. Εγώ πιστεύω δεν απευθύνεται σε ένα πρόσωπο, αδελφοί. Απευθύνεται στους ανθρώπους που είναι φίλοι Θεού και αγαπάνε το Θεό. Απευθύνεται σε ανθρώπους, αδελφοί, που πραγματικά θέλουν να είναι φίλοι του Θεού και αγαπάνε το Θεό. Γιατί και ο Αβραάμ, φίλος του Θεού, ονομάστηκε, αδελφοί. Ξέρετε γιατί? Γιατί υπάκουε στη φωνή του Θεού, άκουγε στη φωνή του Θεού και δεν πήγαινε όπου τον πήγαινε η καρδιά του ή οι σκέψεις του ή οι διαλογισμοί του, αλλά εκεί που ήθελε ο Θεός να πάει, εκεί πήγαινε ο Αβραάμ, αδελφοί. Και μερικές φορές έστω και με καθυστέρηση, με αγώνα πολύ, με θλίψεις, αλλά τον κατέστησε φίλο Θεού ο Θεός. Φίλος του Θεού έγινε ο Αβραάμ και μας όλους, αδελφοί, μας έχει κάνει φίλους του Θεού ο Ιησούς Χριστός, αλλά και παιδιά του Θεού μας έχει κάνει δια της αναγεννήσεως, και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, αδερφοί. Και αν κάποιος είναι θεόφιλος, φίλος του Θεού ή αγαπάει τον Θεό, εξητεί το πρόσωπο του Θεού, αδερφοί, να τον γνωρίσει καλύτερα, να τον γνωρίσει περισσότερο, να γίνει αυτός Κύριος στη ζωή του, να γίνει οδηγός στη ζωή του. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Εδώ λέει, αδερφοί μου, περί πάντων όσα άρχισε ο Ιησούς να κάνει και να διδάσκει. Είναι όλα γραμμένα, αδερφοί. Δόξα στον Κύριό μας. Δεν λείπει τίποτα από το λόγο του Θεού. Οι άνθρωποι σήμερα, αδερφοί, προσπαθούν όλα αυτά που γραφτήκανε να τα αναιρέσουν, να τα διαψεύσουν, ότι δεν ήταν έτσι, ποιος τα έγραψε, λένε, ήταν αλλιώς, ήταν διαφορετικά.
Δεν μπορούν όμως να διαψεύσουν τον Θεό, αδερφοί, ότι δεν υπήρχε ο Ιησούς Χριστός, ότι δεν έγιναν τόσα θαύματα δια του Ιησού Χριστού, ότι δεν έγινε τόσο μεγάλη σωτηρία δια του Σταυρού του Ιησού Χριστού. Αλλιώς δεν θα υπήρχε αυτό το όνομα μέχρι σήμερα, αδερφοί. Ούτε θα αναφερόντανε, ούτε θα ομολογούνταν από τα ονόματα των πιστών και των χριστιανών. Άρα αυτό το όνομα ζει και υπάρχει και ενεργεί και μέχρι σήμερα ανάμεσά μας. Είναι το όνομα το οποίο γεμίζει τη ζωή μας, γεμίζει την ψυχή μας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γιατί πιστέψαμε στο γεγραμμένο λόγο, αδερφοί. Και να ξέρετε ότι η πίστη έρχεται δια της ακοής. Πρέπει ο άνθρωπος να ακούσει το λόγο του Θεού. Η πίστη δεν έρχεται από αυτά που μας μάθανε τις παραδόσεις οι γονείς μας, οι συγγενείς μας ή κάποιες θρησκείες. Ο άνθρωπος πρέπει να ακούσει το καθαρό Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και η καρδιά του να το δεχτεί για να σωθεί. Γι' αυτό λέει και ο Κύριος, μετανοείται και πιστέψε στο Ευαγγέλιο, διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Δόξα στον Κύριο. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να πιστεύει από μόνο το άμα δεν ακούσει. Είναι γραμμένο στην προσδρομέως επιστολή. Ο άνθρωπος ακούει και με την καρδιά πιστεύει και με το στόμα ομολογεί προς σωτηρία. Δόξα στον Κύριο. Και θα πρέπει να πιστεύουμε στις γραφές. Ό,τι εγγράφτηκε, αδερφοί, εγγράφτηκε για μας. Για να μην πλανηθούμε μέσα στην πορεία. Μπορείς στην αρχή να δεχτήκαμε τον Χριστό, αλλά μετέπειτα ήρθε κάποιος, αδερφοί, και μας εκήρυξε κάποιον άλλον Ιησού Χριστό, αδερφοί. Κάποιον άλλη οδό που οδηγεί στη σωτηρία ή οδηγεί στην ευλογία. Αλλά εμείς δεν γνωρίζουμε ούτε άλλον Χριστό, ούτε άλλη οδό. Γνωρίζουμε αυτόν ο οποίος ήρθε στη ζωή μας, γιατί τον επικαλεστήκαμε και μας έσωσε, αδερφοί. Άλλαξε τη ζωή μας εντελώς. 180 μοίρες έγινε αλλαγή στη ζωή μας. Και όταν οι άνθρωποι το βλέπανε, οι συγγενείς το βλέπανε, οι γνωστοί το βλέπανε, δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους. Πώς έτσι αυτός ο άνθρωπος άλλαξε η διαγωγή του, η συμπεριφορά του, το περιπάτημά του, τα λεγόμενά του. Απορούν οι άνθρωποι, γιατί δεν συντρέχουμε πλέον στο κήρυσμα αυτό της ασωτείας, ούτε πηγαίνουμε και μεθάμε πλέον, αδερφοί, ούτε πηγαίνουμε και κλαίουμε πλέον, δόξα στον Κύριο. Δεν μένουμε μέσα στην ασωτεία. Αλλά από το θάνατο μας έβγαλε ο Κύριος και μας έβαλε μέσα εις τη ζωή. Μας έφερε στο θαυμαστό του φως, δόξα στον Κύριό μας. Εδώ αναφέρεται και λέει, αδερφοί, μέχρι της ημέρας καθήν ανελήφθη. Μέχρι εκεί έγραψε, αδερφοί, ο Λουκάς, που τον είδαν οι μαθητές να φεύγει, να παίρνεται υπό τις νεφέλες και να πηγαίνει προς τον ουρανό. Λέει, αφού δια Πνεύματος Αγίου έδωκεν εντολάς στους Αποστόλους, τους οποίους εξέλεξεν. Τι εντολές τους έδωσε άραγε? Τι τους είπε? Τι τους έλεγε? Τους υπευθύνες αυτά τα οποία είχαν προαναγγείλει οι προφήτες, όσα ήταν γραμμένα στις γραφές, στους ψαλμούς, στους προφήτες μέσα. Αυτά τους υπενθύμιζε ο Κύριος, ότι όλα θα πρέπει να εκπληρωθούν και εκπληρώθηκαν όλα εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αδερφοί, όλα τα γεγραμμένα. Δόξα στον Κύριο. Γιατί ο άνθρωπος μπορεί όλα να τα πιστεύει με ευκολία, αλλά την Ανάσταση εκ των νεκρών δυσκολεύεται να την πιστέψει, αδερφοί. Και υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που λένε, ποιος γύρισε από τους νεκρούς? Ποιος γύρισε? Υπάρχει ένας που γύρισε, αδερφοί. Και τον είδανε 500 και πέκκιν, αδερφοί. Τον είδανε και όλοι οι μαθητές του. Γιατί εδώ λέει, στους μαθητές του έδωσε εντολές δια Πνεύματος Αγίου. Σε αυτούς οι οποίοι τον αγαπήσανε, μείνανε μέχρι το τέλος μαζί του. Και όταν ο άνθρωπος μένει με τον Χριστό, αδερφοί, θα ακούει τη φωνή του, θα ακούει την εντολή του και θα κάνει αυτό το οποίο τον προστάζει ο Κύριός του, δεν θα κάνει τίποτα άλλο. Γιατί και ο πατέρας ο Ουράνιος αυτό διέταξε, ότι αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, αυτόν ακούτε, σε αυτόν ευαρεστούμε. Γιατί σήμερα οι άνθρωποι, αδερφοί, ακούνε σε άλλες φωνές? Μα ο Χριστός δεν το είπε. Γιατί να το κάνω εγώ, αφού ο Χριστός δεν το είπε, δεν το διέταξε, δεν το πρόσταξε? Ούτε στους μαθητές το είπε, και εγώ κάνω διαφορετικά πράγματα από ό,τι ο Θεός θέλει. Άλλα περιμένει από εμάς ο Θεός, αλλά άλλα κάνουμε πολλές φορές που δεν πρέπει, αδερφοί. Θα πρέπει να επιστρέψουμε στην πρώτη αγάπη και να πράξουμε τα πρώτα έργα. Να θυμηθούμε την ημέρα και τις ημέρες της επισκέψεώς του, όταν ήρθε στη ζωή μας ο Κύριος, αδερφοί. Πόσο χαρά είχαμε, πόσο ευλογία αισθανόμασταν, τι παρουσία είχαμε, αδερφοί. Πόσο αγαπούσαμε τις προσευχές. Αγαπούσαμε τα αδέρφια, όσο και μακριά να ήταν, πηγαίναμε να τους δούμε. Αυτή είναι η πρώτη αγάπη και ο πρώτος ζήλος. Είναι τα πρώτα έργα που κάνει ο χριστιανός, αυτά που του έχει ετοιμάσει ο Θεός.
Δόξα στον Κύριό μας. Και εγώ θαυμάζω τους αδερφούς που κάνουν εκατοντάδες και δεκάδες χιλιόμετρα, αδερφοί, για να παρευρεθούν στις συνάξεις των Αγίων. Γιατί πιστεύω και ξέρω ότι ο Θεός δεν αγνοεί, αδερφοί, τον κόπο τους. Βλέπει τον αγώνα τους. Βλέπει ότι σηκώνονται πιο πρωί από όλους. Βλέπει ότι κινδυνεύουν καθοδόν μόνο και μόνο, αδερφοί, για να παραβρεθούν εις τις συνάξεις. Και να ξέρετε ότι ο Κύριος γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας αυτόν. Δόξα στον Κύριό μας, αδερφοί. Εδώ ο Κύριος, αδερφοί, είχε έναν αγώνα να κάνει με τους μαθητές. Αφού βέβαια δεν έγινε και τόσο πιστευτό μέσα στις καρδιές τους ότι αναστήθηκε εκ των νεκρών, αν και τον είδανε αυτόπτες μάρτυρες και οι δύο που πηγαίνανε προς Εμαούς, και η Μαρία και η Μαγδαληνή, αλλά έκανε έναν αγώνα ο Κύριος, αδερφοί, να τους μάσει και να τους φέρει στο σημείο, αδερφοί, που θα μέναν και θα λαβαίνανε δύναμη εξύψεως. Βέβαια, όταν ο άνθρωπος, αδερφοί, απομακρυνθεί από το πυρήνα, απομακρυνθεί από τη φωτιά, σιγά σιγά θα κρυώσει και θα παγώσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί βλέπουμε ότι ο Κύριος άρχισε με 12 μαθητές, μετά άλλους 70 μαθητές, γίνανε αρκετοί, αδερφοί, 120 ήταν στον Ανώγιο, πιστέψαν 3.000 στην Πεντηκοστή, άλλες 2.000 από τη θεραπεία πέκανε στον παραλυτικό. Βλέπουμε ότι έμενανε τα αδέρφια εις τη διδαχή, μένανε εις την προσευχή, μένανε στην κοινωνία με τους αδέρφους, μένανε στην κλάση του άρτου. Αυτό το μένουν, και για μας σήμερα είναι δύσκολο το να μείνουμε, αδερφοί, εκεί που μας θέλει ο Θεός. Βέβαια τα εμπόδια είναι πολλά σήμερα, οι μέρημνες είναι μεγάλες, είναι αλήθεια αυτό. Πάντα τα αυτά ξέρει ο Κύριος, αδερφοί μου. Αλλά και εμείς να αγωνιστούμε, αδερφοί, για την πίστη μας, να διατηρηθεί η πίστη του Θεού μέσα μας, να αγωνιστούμε για την ουράδια πατρίδα μας και να αγωνιστούμε για το έργο του Θεού. Γιατί οι μάχες κερδίζονται με αγώνες. Δεν κερδίζονται διαφορετικά, αδερφοί. Άμα δεν αγωνιστώ, νομίμως δεν θα στεφανωθώ. Μπορεί να περιμένω από τον Κύριο να μου δώσει στεφάνια όταν φτάσω στο τέρμα. Τι στεφάνια θα μου δώσει άμα δεν αγωνίζομαι καν, αδερφοί μου. Άμα τα θεωρώ όλα αυτονόητα, όλα γίνονται αυτομάτως, όλα θα τα κάνει ο Χριστός, όλα τα έχει κάνει ο Χριστός και εγώ δεν κάνω τίποτα. Κάτι και εγώ πρέπει να κάνω για τον εαυτό μου, δεν πρέπει να προσεύχομαι για τον ίδιο μου τον εαυτό, δεν πρέπει να αγωνίζομαι για τη γυναίκα μου, για τον άντρα μου, για τα παιδιά μου, για τους αδερφούς μου. Άμα έχω λάβει όλα τα αιτήματα, να αγωνιστώ για αυτούς που δεν τα έχουν λάβει ακόμα. Άμα ο Θεός εμένα με ευλόγησε, να προσεύχομαι να ευλογήσει και τους άλλους αδερφούς μου ο Κύριος. Εάν ο Κύριος έσωσε τη γυναίκα μου, να προσευχηθώ για τη γυναίκα του αδερφού μου να τη σώσει ο Κύριος. Για τον άντρα της αδερφής μου να τον σώσει ο Κύριος. Δεν έχει σταματήσει ο αγώνας μας, αδερφοί. Ο Κύριος προσπαθεί να τους μάσει και πάλι, γιατί είχαν σκορπίσει πάλι. Πρόβατα σκορπισμένα ήταν και πάλι. Γι' αυτό και 40 μέρες ο Κύριος έκανε φανερώσεις και παρουσίες, αδερφοί. Είναι η μοναδική ψυχή, το μοναδικό πρόσωπο που είχε την εξουσία μετά το θάνατο, αφού αναστήθηκε, να φανερώνεται τόσο συχνά σε ανθρώπους. Αυτό που γίνεται σήμερα στις θρησκείες, ότι κάνουν τα τριήμερα, εννιαήμερα, δωδεκαήμερα, σαρανταήμερα, τα κάνουν. Ξέρετε γιατί τα κάνουν? Γιατί λένε ότι η ψυχή του ανθρώπου φέρνει γύρω στη γη. Μα τι κάνει, βόλτες κάνει στη γη? Ο Κύριος είχε το σκοπό του και έμενε και παρουσιαζόταν στους μαθητές του, αδερφοί. Ο Κύριος δεν ήθελε να χαλάσει αυτό το οικοδόμημα το οποίο οικοδόμησε πριν τη σταύρωσή του ακόμα με τους μαθητές του. Να πήγαινε ο καθένας στα ίδια. Γιατί λίγο, λίγο ακόμα και έτσι θα γινόταν. Πάρο λίγο, έτσι θα γινόταν. Άμα ο Κύριος δεν τους φανερωνόταν, αδερφοί, θα σκορπίζανε. Και σε εμάς ο Κύριος, άμα δεν κάνει την παρουσία του και δεν μας μιλά για του λόγου του, για το Πνεύματος του Αγίου, σιγά σιγά ξεφεύγουμε, αδερφοί. Και καμιά φορά εκουσίως δεν θέλουμε να είμαστε μεταξύ των αδερφών, μήπως μας μιλήσει ο Κύριος. Μήπως μας προτρέψει το Πνεύμα το Άγιο. Μήπως μας ελέγξει ο Θεός. Άμα με ελέγξει ο Κύριος, για καλό μου θα με ελέγξει, αδερφοί. Για το καλό μου θα με ελέγξει. Για να επιστρέψω. Για να συνέλθω. Να έλθω εις τον εαυτό μου. Να επιστρέψω στον δρόμο εκεί που με έβαλε από την αρχή. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ τους μάζευε, αδερφοί, ο Κύριος και τους μιλούσε για τη βασιλεία των ουρανών. Μα 3,5 χρόνια δεν τα μάθαν όλα? Έπρεπε και μετά η Ανάσταση να συνεχίζει να τους διδάσκει? Έπρεπε, αδερφοί. Πολλοί από εμάς έχουμε δεκαετίες στον Χριστό, αλλά δεν συνεχίζουμε, αδερφοί. Συνεχίζουμε να καθόμαστε, συγγνώμη, στα θρανία και να ακούμε.
Και ακούμε με τα χαρά στο λόγο του Θεού, γιατί η ψυχή μας το έχει ανάγκη. Και έχουμε καταλάβει ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Το μωράκι μόλις γεννιέται δεν του δίνουν εκεί 1-2 κιλά γάλα και του λένε τώρα συνέχισε να ζεις. Άμα δεν συνεχίζει η μητέρα του να το θυμάζει και να του δίνει γαλατάκι, θα πεθάνει το παιδάκι. Και στα πνευματικά έτσι είναι, αδερφοί. Άμα δεν συνεχίζουμε να τρώμε τη τροφή, τη μη φτυρώμενη, το μάνα το ουράνιο, αδερφοί, θα πεθάνουμε πνευματικά. Θα ατονίσουμε καθοδόν. Ο Θεός θέλει, αδερφοί, να τρεφόμαστε με το μάνα του, να διαβάζουμε το λόγο του, να ακούμε το λόγο του, δόξα στον Κύριο, να ψηλαφίζουμε το λόγο του, να ερευνάμε τις γραφές, δόξα στον Κύριο. Είναι θέλημα Θεού. Και ο Κύριος μας είχε τους λόγους εδώ πέρα, επί 40 μέρες τους μάζευε, μία από εδώ, μία από εκεί. Δύο φεύγανε για τους Εμαούς, ο Κλέοπας και ένας άλλος μαθητής, τους πήρε από κοντά ο Κύριος, αδερφοί, και έκανε τον ανήξερο στην αρχή. Και του ρωτάει στην αρχή, γιατί είστε τόσο σκυθροποί, τι έχετε πάθει, τι να μην είμαστε σκυθροποί. Είσαι ο μόνος εδώ που παρικείς, λέει, και δεν γνωρίζεις ότι έγινε στον τόπο αυτό. Και του λέγανε τα παράπονα, αδερφοί, ότι τον πιάσαν, τον σταυρώσαν και τα λοιπά. Και έρχεσαι ο Κύριος, αδερφοί, να τους υπενθυμίζει τις γραφές. Να ξέρετε κάτι, αδερφοί, η υπενθύμιση των γραφών μας φέρνουν στη θέση, στο μέρος, εκεί που ήμασταν πριν. Μας επιστρέφουν πίσω στη βάση μας. Ο Λόγος του Θεού έχει τη δύναμη. Πολλές φορές το διαβάζω και λέω, Κύριε, κοιτάξτε να δείτε, αδερφοί, έρχονται πολλά στη ζωή μας, είτε σκέψεις, είτε προβλήματα, είτε το ένα είτε το άλλο. Διαβάζουμε το Λόγο και επιστρέφουν τα φρένα πάλι στη θέση τους. Γιατί άμα δεν διαβάζουμε το Λόγο, αδερφοί, δεν ακούμε το Λόγο του Θεού, εύκολα και πολύ γρήγορα ξεφεύγουμε. Εδώ οι μαθητές ξεφύγανε. Μα δεν μπορούσαν να πιστέψουνε αφού τον είδανε. Δεν το είχαν καταλάβει, αδερφοί, ότι υπάρχει ανάσταση εκ των νεκρών. Και εμείς ακόμα δεν το έχουμε καταλάβει καλά-καλά. Το ξέρετε. Γιατί δίνουμε περισσότερο χρόνο στις απολαύσεις της σαρκός και της ζωής αυτής παρά στα πνευματικά. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Θεός θέλει να μας αυξήσει τα πνευματικά, αδερφοί. Να τα φέρει σε μια ευθεία. Τα υλικά και τα πνευματικά να είναι σε μια ευθεία. Και σιγά σιγά, αδερφοί, να υπερτερούν τα πνευματικά και ο Θεός θα μας χαρίσει και τα υλικά, όλα τα αναγκαία στη ζωή μας. Δεν θα μας αφήσει, δεν μας εγκαταλείψει. Το υποσχέθηκε ο ίδιος. Αλλά επειδή έχουμε πολλές φορές φόβο, αδερφοί μου, γέρνει πλάστηνα περισσότερο προς τα υλικά. Και τα πνευματικά, αδερφοί, χάνεται η βαρύτητα εντελώς. Ο Θεός να μας δώσει χάρη, αδερφοί, να μας υπενθυμίσει, να τον πλησιάσουμε περισσότερο και να μας δώσει όλα τα αναγκαία, αδερφοί, για να συνεχίσουμε να τον αγαπάμε και να τον ακολουθούμε. Εις οποίους και φανέρωσεν εαυτόν ζώντα μετά το πάθος αυτού. Τον είδα ζωντανό δια πολλών τεκμηρίων, με πράγματα χειροπιαστά δηλαδή. Είδανε και τι δεν είναι στην Τιβεριάδα εκεί που ψαρεύανε. Τους είπε ο Κύριος να τους έδωσε σημείο του να συναντηθούν εκεί στη λίμνη της Τιβεριάδος. Όλη τη νύχτα ψαρεύα, δεν πιάσαν τίποτα. Δεν καταλάβαν όμως, αδερφοί. Είναι η δεύτερη φορά που κανονικά ο Απόστολος Πέτρος έπρεπε να έχει εμπειρία. Γιατί στην αρχή της πίστεώς του, πριν ακόμα πιστέψει, όλο το βράδυ ψάρευε με τους συντρόφους του και δεν πιάσαν τίποτα. Και πάλι επαναλαμβάνεται το πράγμα. Όλη τη νύχτα ψαρεύανε 7 μαθητές τώρα, κατηχημένοι τα σγραφάς, είχαν κάνει σημεία και τεράστια, σχεδόν σε εξουσία Θεός. Μα όλη τη νύχτα ένα ψάρι να μην πιάσουνε. Ήταν και νηστικοί οι καημένοι, φαίνεται. Και ήθελαν να φάνε. Ούτε ένα ψάρι. Και όταν τα ξημερώματα, αδερφοί, βλέπουν κάποιον να κάνει βόλτα στην παραλία και να τους φωνάζει. Τεκνία, έχετε τι προσφάγιον. Έχετε κανένα κομματάκι, τίποτα να φάμε. Ούτε δεν έχουμε, του είπανε. Τίποτα δεν πιάσαμε. Μα όλη τη νύχτα. Τα ψάρια τη νύχτα βγαίνουν και βοσκάνε, αδερφοί. Οι ψαράδες ξέρουνε. Πότε πάνε για ψάρεμα. Μα δεν πιάσανε τίποτα όλη τη νύχτα. Τι έγινε δηλαδή. Αδερφοί, άμα πάμε κόντρα στο θέλημα του Θεού, εμείς πάμε κόντρα με τη ζωή μας, με το πείσμα μας, μη μας πάει και ο Κύριος κόντρα, γιατί δεν θα υποδοθούμε. Έτσι. Άμα εκουσίως κάνουμε την παρακοή, ενώ ο Κύριος είπε περιμένετε. Θα με περιμένετε εκεί πέρα. Πάω να ψαρέψω, λέει. Και όλοι οι άλλοι είπανε και εμείς ερχόμαστε μαζί σου, αδερφέ.
Τι να κάνουμε εδώ έξω να περιμένουμε? Άλλοι στη βάρκα μέσα, άλλοι έξω από τη βάρκα. Ερχόμαστε κι εμείς. Και περιμένουν να δουν την πείρα των ψαράδων, αδερφοί μου. Δεν μετράει πολύ η πείρα. Όταν έχουμε τον Χριστό στη ζωή μας, δεν μετράει πολύ, αδερφοί. Σε μερικές περιπτώσεις ναι, αλλά όχι πάντα όμως. Να το ξέρετε. Γιατί και το θέλει και το ενεργεί στη ζωή μας είναι ο ίδιος ο Κύριος. Άμα ο Κύριος πει στα ψάρια, μη βγει κανένα έξω, αυτή τη στιγμή που περνάει το δίχτυ, που είναι το δίχτυ, δεν θα βγει, αδερφοί μου. Δόξα στον Θεό. Και πραγματικά, αδερφοί μου, όλη νύχτα δεν πιάσαν τίποτα. Και αφού κατάλαβε ο Ιωάννης ο Κύριος είναι, με αυτό το γεγονός, αδερφοί, τεκμήριο δεν είναι αυτό, που δεν πιάσαν τίποτα όλη τη νύχτα. Που όταν βγήκαν έξω στην παραλία, βρήκανε τα ανθρακιά, λέει, βρήκαν τα κάρβουνα αναμένα και βρήκανε ψαριά επάνω. Πώς αυτός έπιασε ψάρια και τα ψήνει και εμείς μέσα δεν πιάσαμε τίποτα? Πώς? Αυτός είναι ο Χριστός, είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και τους έδωσε να φάνε, αδερφοί. Αδερφοί, να παίρνουμε τροφή μας από τον Κύριο, την πνευματική για την ψυχή μας πρώτα. Και τα υπόλοιπα, αδερφοί, δεν θα μας τα στερήσει ο Θεός. Δόξα στον Θεό. Το θέλημα του Θεού είναι, αδερφοί, να μείνουν τα πρόβατα μαζί. Να μείνουν οι μαθητές μαζί. Και αφού τους εμάζεψε, αδερφοί, κοιτάξτε να δείτε. Αφού μαζευτήκαν όλοι μαζί, τον ρωτήσανε κάτι. Το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό. Για μένα προσωπικά είναι εντυπωσιακό. Του είπανε, Κύριε, άραγε τώρα αποκαθιστάνεις τη βασιλεία στο Ισραήλ? Για κάτσε, αδερφέ Πέτρο, Ιωάννη, Ιάκωβε. Είχατε πάρει ο καθένας στον δρόμο σας, Κλέοπα, πώς τους λέγανε όλους. Αφού ο Κύριος σας επέστρεψε, τώρα ζητάτε εξουσίες, θρόνους, για να κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ? Γιατί έτσι τους είχε υποσχεθεί ο Κύριος, ότι στην Παλιγενεσία θα καθίσετε σε 12 θρόνους, 12 μαθητές σε 12 θρόνους, και θα κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Να μην βιαζόμαστε, αδερφοί, για εξουσίες. Ούτε για κρίσεις. Να κρίνουμε κάποιον. Δεν μας εκάλεσε ο Κύριος για να κρίνουμε ο ένας τον άλλον, αδερφοί. Τον καθένα θα τον κρίνει ο Κύριος κατά το έργο αυτού. Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλανε εξουσίες. Τώρα που καθιστάνε στην βασιλεία στο Ισραήλ. Τώρα το Ισραήλ δηλαδή θα είναι το επίκεντρο της γης και εσύ θα είσαι βασιλιάς και θα εξουσιάζουμε σε όλο τον κόσμο. Τώρα! Δεν ξέρω αν οι καημένοι τι λέγανε. Τους λέει ο Κύριος κάτι. Ότι όλα αυτά τους είπε. Είπε δε προς αυτούς, δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους ή τους καιρούς τους οποίους ο Πατήρ έθεσε εν τη δία αυτού εξουσία. Και σήμερα, στα τέλη των αιώνων, έχουμε φτάσει να λένε μερικοί αδερφοί ότι θα έρθει ο Χριστός το 2000, είχαν πει. Θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία το 2000, θα γίνει τότε, θα γίνει αλλιώς, θα γίνει διαφορετικά, θα έρθει ο Χριστός, θα έρθει πριν τον Αντίχριστο, θα έρθει μετά τον Αντίχριστο, θα έρθει στα μέσα του Αντιχρίστου, και αρχίζουν και λένε, είναι σαν να συμβουλεύουν τι θα κάνει ο Θεός και πότε θα έρθει ο Χριστός. Αυτό δεν ανήκει σε εμάς, αδερφοί. Ένα ανήκει όμως σε εμάς. Να μείνουμε στα Ιεροσόλυμα, να μείνουμε στην προσευχή, να μείνουμε στη διδαχή, να μείνουμε στην κοινωνία μεταλλήλων, να λάβουμε δύναμη εξ ύψους, για να έχουμε τη μαρτυρία, αδερφοί, προς τους ανθρώπους, τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού, για να γίνει σωτηρία. Γιατί η εντολή του Κυρίου είναι αυτή, αδερφοί. Πορευθέντες μαθητεύσατε όλα τα έθνη. Κηρύξτε το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη. Έχει κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη? Πολλές φορές δεν έχει κηρυχθεί. Και εγώ σας λέω, δεν έχει κηρυχθεί ακόμα, αδερφοί. Γιατί άμα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη, θα έρθει τότε το τέλος. Όταν τελειώσει το κήρυγμα σε όλα τα έθνη, τότε θα έρθει το τέλος, λέει ο Κύριος. Τότε θα κλείσει η πόρτα της χάριτος, θα τελειώσει ο καιρός των εθνών, τότε, αδερφοί, και θα έρθει ο Κύριος να πάρει την εκκλησία του. Θα παραλάβει την εκκλησία του, θα παραλάβει τους Αγίους του, και τότε θα έρθει ο Αντίχριστος και θα ταλαιπωρήσει την ανθρωπότητα για 7 χρόνια. Ο Θεός τα έχει βάλει όλα σε μια σειρά, αδερφοί. Και κανείς δεν μπορεί να παραβεί το σχέδιο του Θεού. Ούτε το λόγο του Θεού, αδερφοί μου. Οι μαθητές ήταν τώρα. Και εμείς πολλές φορές τα θέλουμε εδώ και τώρα. Τώρα, Κύριε. Κι όμως δεν γίνονται όλα τώρα. Δεν γίνονται όλα αμέσως. Και θυμάμαι τα πρώτα χρόνια της πίστεώς μου, δεν είχα υπομονή καθόλου. Λέω, γιατί να μην πιστέψει η γυναίκα μου?
και άρχισα να τη συμβουλεύω και να τη διδάσκω ότι στις προσευχές βάζουμε μαντίλι το ένα, το άλλο, δεν φοράνε οι χριστιανές παντελόνια και τι ήθελα και τα έλεγα αδερφή. Ο πόλεμος γινότανε. Δεν είχε έρθει η ώρα ακόμα για να πιστέψει, για να δεχτεί τον Χριστό στη ζωή της. Ενώ εγώ βιαζόμουν, ήθελα να τη σώσω πριν την ώρα. Άμα δεν έρθει η ώρα αδερφή, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Αλλά θα πρέπει και εγώ να μείνω εκεί που με βάλει ο Χριστός, εκεί που με θέλει ο Χριστός. Θα μείνω στην προσευχή, θα μείνω στη διδαχή, θα μείνω στην πρώτη αγάπη και θα αφήσω τον Κύριο να ενεργήσει στη ζωή. Γιατί ο Κύριος αδερφή τα κάνει πολύ καλύτερα από εμάς και κάνει μεγαλύτερα από εμάς και περισσότερα από ό,τι εμείς του ζητούμε, εννοούμε κάνει ο Κύριος. Γιατί είναι αγαθός Θεός. Εμείς διαζόμαστε τώρα, Κύριε, τώρα θα καθίσουμε. Αυτό δεν το είπανε έτσι με ακρίβεια. Τώρα άραγε θα καθίσουμε στους 12 θρόνους και θα κρίνουμε το Ισραήλ. Του είπανε τώρα αποκαθιστάνει στη βασιλεία στο Ισραήλ. Γιατί οι Ισραηλίτες τότε, αδερφοί, ήταν υποκατοχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Υπό Ρωμαϊκή μπότα, και εκεί δεν σήκωνε κανείς κεφάλι. Τώρα θα μας ελευθερώσεις, Κύριε, από τους Ρωμαίους. Τώρα θα αναλάβουμε εξουσία και βασιλεία. Τους είπε ο Κύριος, όχι. Θα πάτε στα Ιεροσόλυμα. Και θα περιμένετε ότι μετά από λίγες ημέρες θα λάβετε δύναμη εξ ύψους. Ο Ιωάννης μεν βάφτισε το βάφτισμα μετανοίας, εσείς θα βαπτιστείτε Πνεύματι Αγίου και πήρε μετά από λίγες ημέρες. Αυτή ήταν η εντολή του Κυρίου, αδερφοί. Δεν αναφέρεται εδώ πέρα να τους λέει ότι θα μιλήσετε ξένες γλώσσες, θα λάβετε δύναμη, θα, όχι. Ο Κύριος, αδερφοί, το σχέδιό του, το έργο του, δεν το ξετυλίγει αμέσως να το δει κάποιος το χάρτη του, το πνευματικό. Όχι. Η οδή του Κυρίου είναι να εξερεύνεται για μας. Και για ένα καλό παράδειγμα το λέω πάντοτε αυτό, αδερφοί. Εάν ο Κύριος αναγγείλει τα από την αρχή έως το τέλος το τι θα γίνει με τον καθένα από εμάς, εγώ σας λέω δεν θα έχουμε πλέον όρεξη να προχωρήσουμε. Άλλοι θα φοβηθούμε. Άλλοι θα απαγοητευτούμε. Γιατί, αδερφοί, γιατί όταν δεν έχουμε φτάσει στην πνευματική ηλικία να τα δεχτούμε όλα, αδερφοί, γινόμαστε αρνητές του Λόγου του Θεού και του ίδιου του Κυρίου. Γι' αυτό και ο Κύριος εργάζεται πολύ σιγά στη ζωή μας και συστηματικά. Είδαν το ενύπνιο εκεί πέρα στην Τουράδο ο Απόστολος Παύλος, ελάτε βοηθήστε μας. Ανήρ Μακεδόν. Και συμπεράνε τα αδέρφια ότι πρέπει να πάμε στη Μακεδονία να βοηθήσουμε. Άμα του έδινε ο Κύριος στη συνέχεια το τι θα γινόταν εκεί πέρα, μπορεί να πήγαινε και μόνος του, ίσως ο Απόστολος Παύλος, επειδή ήταν μαθημένος στις καρκουχίες και στους σιλοδαρμούς που τον δέρνανε, ίσως πήγαινε και μόνος του. Οι άλλοι δεν θα τον ακολουθούσαν, πιστεύω, αδερφοί. Και αφού φτάσανε στο απέναντι μέρος, τους άφησε ο Κύριος μια εβδομάδα στους Φιλίππους και ψαγνώντουσαν. Μια εβδομάδα. Τους άφησε να προσαρμοστούν, αδερφοί. Ίσα να προσαρμοστούν. Και δεν άρχισε ο Ευαγγελισμός, αδερφοί, γιατί πού να τον βρει τον δεσμοφύλακα των Φιλίππων, των φυλακών, πού να τον βρει. Δύσκολα να τον βρει. Πού να τον βρει αυτόν τον άνθρωπο. Ένας άνθρωπος προεγνωρισμένος για σωτηρία. Με ποιο τρόπο θα τον βγάλει ο Θεός από εκεί μέσα. Για τις κακουχίες των παιδιών του, αδερφοί. Για τις ταλαιπωρίες των πιστών. Που εμείς φοβόμαστε κακουχία, ταλαιπωρία. Αδερφοί μου, καμιά φορά μας πιάνει κανένας πόνος και λέμε, Κύριε, έρθει η ώρα να φύγω τώρα, πεθαίνω. Έρχεται ο διάβολος και μας λέει, καρκίνο έχεις. Το χειρότερο διαλογισμό φέρνει ο διάβολος, αδερφοί. Ναι, όμως δεν τελειώνει τα πράγματα, αδερφοί. Το τέλος μας με τον Χριστό δεν θα είναι άδοξο, θα είναι πολύ ένδοξο. Κι όμως, αδερφοί, πήγανε. Τι συναντήσανε. Τους υποδεχτήκανε με ροδοπέταλα, τους τρώσαν κόκκινα χαλιά. Καλώς τους Αποστόλους του Κυρίου. Καλώς τους Ευαγγελιστές. Τι λέμε, αδερφοί. Αφού πίστεψε η Λιδία, αδερφοί μου, πίστεψε και αυτή η πυρέτρια που είχε το πνεύμα του Πίθωνος, γιατί την ελευθέρωσε, μπορώ να πω, διαπνεύματος Αγίου Απόστολος Παύλος, εκεί πέρα, και πίστεψε, χάσαν οι Κύριοι το κέρδος αυτής. Γιατί το επέτρεψε ο Θεός να γίνει αυτό? Για να σωθεί και ο δεσμοφύλακας και να γίνει η εκκλησία στους Φιλίππους, αδερφοί. Γιατί μερικοί δεν ξέρουν ότι το έργο του Θεού γίνεται με δυσκολίες. Νομίζουν ότι οι εκκλησίες ξεπετάγονται σαν μανιτάρια μια νυχτή. Δεν γίνεται στο έργο του Θεού, αδερφοί. Γίνεται με πολύ κόπο και πολύ αγώνα.
Με πολύ κόπο και με πολύ αγώνα. Άμα γινόταν έτσι το έργο του Θεού, σε όλες τις πόλεις της Γερμανίας θα υπήρχαν εκκλησίες τώρα. Το ξέρετε, σε μια νύχτα. Αλλά το πρόβλημα είναι, αδελφοί, τι γίνεται μετά. Πώς θα διατηρηθούν οι ψυχές. Πώς θα αυξηθούν οι ψυχές. Πώς θα πορευτούν οι ψυχές. Δόξα στον Κύριό μας. Και αφού τους κλείσαν φυλακή, αδελφοί, αφού τους ξυλοφορτώσανε, τους πληγώσανε, τους βασανίσανε, χωρίς να υπάρχει λόγος καν, βέβαια, αδελφοί. Και όταν ήρθε τα μεσάνυχτα, αντί να κλεγόντουσαν, να στεναχωριόντουσαν, να λέγανε πότε θα βγούμε από εδώ, να σηκωθούμε, να φύγουμε, άρχισαν και ψάναν στο Θεό, αδελφοί. Δεν είναι εντυπωσιακό? Να κακοπαρνάς, να κακουχείς, για χάρη του Χριστού, για χάρη του Ευαγγελίου, και να δοξάζεις ακόμα τον Κύριο, να ευχαριστείς τον Κύριο. Ο Σίλας ήταν προφήτης. Πιστεύω και ο Απόστολος Παύλος είχε προφητεία, σίγουρα. Γιατί όλα όσα γράφει προφητικά είναι, αδερφοί. Ψέλναν το μεσονυκτίο. Δοξάζαν τον Θεό. Και όλοι οι δεσμοί, λέει, ακούγανε. Ακούστε, αδερφοί. Τους ξυπνήσαν όλους. Όλοι ακούγανε. Εκτός του δεσμοφύλακου. Αυτός κοιμότανε. Και πάνω στο ψαλμό εκεί πέρα, αδερφοί, στη δοξολογία, γίνεται σεισμός. Και άνοιξαν οι πόρτες όλες τις φυλακές. Και αυτή η σεισμή, αδερφοί, συνεργούσε στο αγαθόν. Τώρα πρόσφατα έγινε σεισμός στο Νεπάλ, ακούσατε. Εκεί πέρα είναι στα μέρη που πήγαμε, εκεί κοντά ήταν. Αδερφοί μου, οι άνθρωποι εκεί ζουν αμέριμνοι. Μέσα στην ειδωλολατρία. Μέσα στην αμαρτία. Ίδωλα, όπου και αν στρέψει το κεφάλι σου, αδερφοί, ίδωλα. Ίσως αυτό, ίσως, αδερφοί, γίνει κάτι καλό και εξητήσουν τον Θεό μέσα στη δυσκολία. Γι' αυτό και επιτρέπει ο Θεός καταστάσεις, αδερφοί. Επιτρέπει ο Θεός καταστάσεις και δυσκολίες. Μήπως τον ζητήσουν οι άνθρωποι. Βέβαια, ο δεσμοφύλακας, ο φόβος του ήταν, αφού κατέβηκε κάτω, μήπως του φύγουν οι κρατούμενοι. Και θα τον εκτελούσαν οι Ρωμαίοι, άμα φεύγαν οι φυλακισμένοι, πάει. Τελείωνε. Και του φωνάζουν από τη βαθύτερα φυλακή τα αδέρφια, του λένε, μη κάνεις τον εαυτό σου κακό, όλοι εδώ είμαστε. Μα αφού ήταν σκοτάδι, πώς του είδε ότι ήταν όλοι εκεί? Δεν μιλούσε ο άνθρωπος, αδέρφοι, μιλούσε το Πνεύμα του Θεού. Και όταν μιλάει το Πνεύμα του Θεού, δεν λέει ασυναρτησίες. Δεν λέει, είναι όλοι εδώ και όλοι φύγανε. Ήταν όλοι εκεί. Μη κάνεις κακό στον εαυτό σου. Και κυριευθείς από τον φόβο, λέει, τι να κάνω. Άντρες, τι να κάνω. Πίστεψαν εις τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον είπανε, και θέλει σωθεί εσύ και ο οίκος σου. Μα τόσο γρήγορα. Τον είδανε, αυτός τους έσυρε μέσα στην βαθυτέρα φυλακή. Μπορεί να τους έδωσε και καμία από πάνω. Αυτόν ευαγγελίζεις. Αυτόν θέλει να σώσει ο Χριστός. Πολλούς ανθρώπους θέλει να σώσει ο Χριστός, αδερφοί. Και αυτός είναι ο σκοπός που τους θέλει να τους κρατήσει ενωμένους εδώ πέρα στα Ιεροσόλυμα. Γιατί άμα σκορπίζανε, το γεγονός Πεντηκοστής δεν θα γινότανε. Θα γινόταν, λέτε, αδερφοί? Όχι, δεν θα γινόταν καθόλου. Μείναν στα Ιεροσόλυμα και προσευχόντανε, αφού βέβαια είδαν τον Κύριο να φεύγει από μπροστά τους, να παραλαμβάνεται, να τον παίρνει νεφέλη, και οι δύο άντρες με λευκά μάτια να τους ενισχύουν, οι δύο άγγελοι, όπως τον είδατε να φεύγει, έτσι θα ξανάρθει. Τους είπε, δόξα στον Κύριο. Μείνανε μετά, αδερφοί. Και οι 11 μαθητές, βέβαια, ο Ιούδας έλειπε, μετά έγινε η κλήρωση και προσετέθηκε ο Ματθίας, και τα αδέρφια του Κυρίου και η μητέρα του Κυρίου εκεί ήτανε, αδερφοί μου. Και ξέρετε, αδερφοί, όταν ο άνθρωπος μένει και περιμένει, ο Κύριος κάνει την παρουσία του. Δεν μπορούμε να μείνουμε πολύ στην προσευχή. Λέμε, Παρασκευή θα αυξήσουμε λίγο την προσευχή. Έχουμε μέριμνες, είμαι άϊπνος, αύριο δουλεύω. Όλοι δουλεύουμε, αδερφοί. Και όλοι έχουμε μέριμνες. Να δώσουμε όμως προτεραιότητα, αδερφοί, στα πνευματικά για το συμφέρον της ψυχής μας. Πώς θα πληρωθώ με Πνεύμα Άγιο άμα δεν προσευχηθώ? Πώς? Δεν μπορώ να πληρωθώ έτσι, στα καλά καθούμενα. Είναι μερικά πράγματα, αδερφοί, τα οποία πρέπει εμείς να τα κάνουμε.
Τα περισσότερα τα έχει κάνει ο Κύριος. Ο Κύριος μας προτρέπει να πάτε και να περιμένετε. Να περιμένουμε να λάβουμε τα αιτήματά μας. Δεν τα λάβαμε ακόμα όλα, αδερφοί μου. Να περιμένουμε να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου. Να μοιάσουμε τον Δαβίδ πάνω σε αυτό, αδερφοί. Εδώ οι εχθροί ήταν απέναντι, έτοιμοι για μάχη και ρωτούσε τον Κύριο, να πάω Κύριε, να τους πολεμήσω. Μα άμα δεν πας τι θα γίνει. Αλλά τον ρωτούσε όμως και ο Κύριος του έλεγε τι να κάνει, αδερφοί. Και άκουγε στη φωνή του Κυρίου και ο Κύριος του έδινε τις νίκες. Αδερφοί, αν ακούμε στη φωνή του Κυρίου, εάν ακούμε στη φωνή του Κυρίου θα έχουμε νίκες. Άμα ακούμε στη φωνή της καρδιάς μας, αδερφοί, θα έχουμε ήττες. Γιατί η καρδιά μας είναι απατηλή και σφόδρα δεφθαρμένη και μας έχει απατήσει πάρα πολλές φορές, αδερφοί μου. Η καρδιά μας πολλές φορές συνδέεται με τα σαρκικά φρονήματα, αδερφοί μου. Πολλές φορές υπερτερεί η σάρκα, το σώμα, τα έργα της σαρκός. Βέβαια κλείβεται μετά το Πνεύμα του Θεού. Στεναχωριέται. Μα είναι δυνατόν το Πνεύμα του Άγιου να κλείβεται? Το λέει μέσα, είναι γραμμένο στην προς Εφεσίους επιστολή. Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο εσφραγίστε για την ημέρα της απολυτρώσεως. Μη το λυπείτε. Πώς θα λυπήσω το Πνεύμα το Άγιο? Όταν δεν προσεύχομαι, αδερφοί, έρχεται βάρος μες στην καρδιά μου και στην ψυχή μου. Έρχονται διαλογισμοί. Έρχεται μια παράξενη στεναχώρια. Και δεν ξέρω από πού με έρχεται αυτή η στεναχώρια. Λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί. Γιατί δεν κάνω ούτε καν για τον εαυτό μου τίποτα. Δεν γεμίζω το αγκείο μου καν με λάδι. Ενώ έχει φτάσει, έχει πιάσει πάτο. Θα πρέπει να γεμίσω το αγκείο μου με λάδι για να διατηρηθεί το φως του Θεού στη ζωή μου. Να μείνει λιγνή αναμένη. Γιατί ζούμε σε έναν κόσμο σκοτεινό, αδερφοί. Αλλιώς δεν θα έλεγε ο Κύριος είστε το φως του κόσμου. Θα είμαστε φως του κόσμου όταν έχουμε όντως αγκείο, αδερφοί, και έχουμε λιγνή αναμένη. Και η λιγνή αναμένη είναι η ζωή μας εν Χριστώ Ιησού, αδερφοί μου. Αυτή είναι η λιγνία η αναμένη. Και πραγματικά ο Κύριος με αυτούς τους λίγους μαθητές, αδερφοί, αφού λάβανε δύναμη εξύψους, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, τους εσφράγισε ο Θεός, τους έχρισε ο Θεός. Από τότε και μετά, αδερφοί, το έργο του Θεού πήρε μεγάλες διαστάσεις. Αυξήθηκε πάρα πολύ. Και έχω μια προσωπική μαρτυρία πάνω σε αυτό, αδερφοί, θέλω να σας το πω. 6 χρόνια ήμουν αναγεννημένος. Με είχε επισκεφθεί με πολύ δύναμη ο Κύριος. Ας σας πω τώρα τις διαφορές λίγο. Άκουγα τη φωνή του. Θα μου πεις, αδερφέ, υπερβάλλεις. Δεν υπερβάλλω καθόλου. Μάρτης είναι ο Θεός, δεν ψεύδομαι, αδερφή. Δεν είχα εκκλησία στη Γερμανία. Ήμουν εντελώς μόνος μου. Ξεκίνησα με κάποιο φίλο Ιταλό να διαβάζουμε το λόγο του Θεού. Αυτός με εγκατέλειψε, τον απείλησε η γυναίκα του. Έμεινα εντελώς μόνος μου, αδερφή. Ζητούσα όμως από μέσα μου, λέω, Κύριε, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι όπως είναι γραμμένα μέσα στο λόγο σου? Υπάρχουν? Κανείς δεν μου είπε γονατιστά θα προσεύχεσαι. Δεν ξέρω, από το Θεό ήρθε και αυτό, αδερφοί. Τέλος πάντων, πού θέλω να καταλήξω όμως. Έβγαινα μόνος μου και μοίραζα, αδερφοί. Θα μου πεις, μοίραζες Καινές Διαθήκες, μοίραζες φυλάδια. Ό,τι είχα και ό,τι μου δίνανε, γιατί μετά με πήγε ο Κύριος σε μια εκκλησία. Προσέξτε, αδερφοί, γιατί το ζήτησα, με πήγε σε μια εκκλησία. Αναγεννημένη μεν, αλλά δεν ζητούσαν το Πνεύμα το Άγιο. Δεν γνωρίζανε τη βάφτιση εμπνεύματι. Βέβαια είχαν ποικίλες διδασκαλίες μέσα. Τέλος πάντων, όλοι ήταν ποιμένες, όλοι ήταν πρεσβύτεροι, όλοι ήταν κήρυκες. Εντάξει, αν και είχαν πρεσβυτέρους, κανείς δεν τους λογάριαζε, αδερφοί μου. Πού θέλω να καταλήξω όμως, αδερφοί. Χωρίς το Πνεύμα το Άγιο, χωρίς τη βάφτιση του Πνεύματος του Αγίου, αδερφοί, δεν μπορεί το έργο του Θεού να επεκταθεί. Χωρίς τα πνευματικά χαρίσματα. Χωρίς διακονίες και χωρίς οδηγία Πνεύματος Αγίου, δύσκολα τα πράγματα. Είχαν περάσει 5-6 χρόνια, αδερφοί, και ήταν και άλλοι αδερφοί μαζί, 3-4 αδερφοί, όχι, 3 ήταν ακόμα. Βγαίναμε στα γύρω χωριά, είχαμε σπείρει πάρα πολύ, μοιράζαμε Καινές Διαθήκες δωρεάν. Και αφού περάσανε 4-5 χρόνια, είχα μια πορεία στον Κύριο. Και είπα, λέω, Κύριε, μα γιατί να μη σωθεί μια ψυχή, αφού τους μιλάμε, τους βλέπουμε πολύ θετικούς. Και αυτοί τα δέχονται, αλλά δεν γίνεται τίποτα, δεν κινείται τίποτα. Ούτε η ίδια μου η γυναίκα δεν πιστεύει ακόμα.
Ούτε το ίδιο μου το σώμα δεν έχει πιστεύει. Γιατί λέω, τι γίνεται, άραγες. Και στον έκτο χρόνο, αδερφοί, αισθάνθηκα την ανοβρία μέσα στην καρδιά μου και στη ψυχή μου και κατάλαβα ότι κάτι μου λείπει. Ναι, μεν όλα καλά και ανύπνια ο Θεός και τη φωνή του άκουγα, όλα ήταν ωραία, τέλεια. Αλλά κάτι έλειπε όμως. Στο τέλος των ετών αυτών διαπίστωσα ότι κάτι μου λείπει. Λέω, Κύριε, κάτι μου λείπει. Διάβαζα μέσα ότι μιλάγαν τις ξένες γλώσσες, ο Θεός ενεργούσε, προφητεύαν, όλα καλά. Αυτά τα στοιχεία δεν τα βλέπα στην εκκλησία που ήμουν μέσα, αδερφοί μου. Αλληλούια δεν άκουγες να βγαίνει μέσα από την ψυχή. Να δοξάζουν όλοι και να φωνάζουν αλληλούια και να κράζουν τον Κύριο. Δεν υπήρχε. Δεν τους κρίνω τους αδερφούς. Μέχρι τη βάφτιση του Ιωάννη ξέρανε, αυτά ξέρανε. Εντάξει, όλα καλά. Αλλά δεν φτάνουν αυτά όμως, αδερφοί. Και είδα την ανοβρία μέσα μου και λέω, Κύριε, θέλω βροχή ουράνια τώρα. Δεν μπορώ να επιβιώσω άμα δεν κάνεις κάτι, άμα δεν μου δώσεις κάτι παραπάνω. Κάτι χρειάζομαι. Και όταν πραγματικά με οδήγησε στην εκκλησία αυτή μέσα ο Κύριος, την πρώτη φορά που μπήκα μέσα, αδερφός ο Γιάννης, το θυμάται, μου μίλησε με το όνομα ο Κύριος, αδερφή. Με το όνομα. Μίλησε με τόσο ακρίβεια που τα αδέρφια τα χάσανε και εγώ είπα, Κύριε, μου όχι άλλα, φτάνει. Με ξέρεις καλά. Εγώ όμως δεν σε ξέρω τόσο καλά. Μου λέει, σύντομα θέλω σε βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Έρχεται ο Πονηρός και μου λέει, αφού έλαβες το Πνεύμα το Άγιο, με την αναγέννηση, Λευτέρη, μη ζητάς. Και καθόμουν και παρατηρούσα τους αδερφούς που δοξάζαν, τι φωνάζουν έτσι αυτοί. Πολύ φωνάζουν αυτοί. Μάλιστα, εμείς ήμασταν σιωπηλοί, ήμασταν των χαμηλών, πώς λέει, τόνων. Ακούγαμε, πω αδερφοί. Όταν ήρθε η ώρα όμως αυτή, αδερφοί, η μέρα Πέμπτη ήταν, δεν θα το ξεχάσω, και είχα πει στον Κύριο, λέω, Κύριε, αν όντως βαφτίζεις με Πνεύμα Άγιο, πρώτον, δεν θέλω να έρθει κανένας να μου βάλει τα χέρια από πάνω. Να μην μου πει ο Πονηρός, ήρθε κάποιος και κάτι σε έκανε. Τίποτα. Θέλω εσύ να έρθεις, όπως τότε, με δύναμη, μπορείς να το κάνεις και τώρα. Άμα γίνει έτσι, θα το δεχτώ και θα το πιστέψω. Εσείς τι λέτε, έγινε αδερφή. Αμέ έγινε. Εμείς των χαμηλών τότων, αυτή την ημέρα ξεσηκώσαμε την εκκλησία. Εμείς βγήκαν έξω γιατί φοβηθήκανε. Το πιστεύετε αυτό? Φοβηθήκανε. Σου λένε, τι έγινε με τον αδερφό? Δεν ακουγόταν καθόλου και ξαφνικά τι έγινε? Τι έγινε? Τι να σας πω, αδερφοί. Χιλιάδες βολτ σαν ηλεκτρικό ρεύμα ήρθε πάνω. Και για πρώτη φορά σήκωσα τα χέρια. Δεν σήκωνα χέρια. Και τώρα βέβαια. Έτσι τα χέρια μείναν έτσι. Καρφωμένα. Και έμπαινε ηλεκτρικό ρεύμα. Από τα μικρά δάχτυλα. Έμπαινε. Δεν μπορούσα να μείνω στα γόνατα πλέον, αδερφοί. Γέμισε τόσο πολύ ο εσωτερικός μου άνθρωπος η ψυχή μου. Άσε που 3/4 δεν σκεφτόμουν ελληνικά, δεν μπορούσα να μιλήσω ελληνικά. Ερχόταν λατινικά, γιαπωνέζικα, ασιατικές γλώσσες. Η πρώτη που θυμάμαι, αδερφή, και με μαρτυρία ήταν κογκολέζικα, κάτι κεντροαφρικανικά ήταν. Και με έδινε μαρτυρία το Πνεύμα το Άγιο, είναι κογκολέζικα αυτά. Λέω, τι κογκολέζικα. Και ερχόταν, αδερφή, ασταμάτητα. Η διαφορά δεν ήταν μόνο αυτή, αδερφή. Από τότε και μετά είδα να εκπληρώνεται αυτό το οποίο ζητούσα από τον Κύριο και τον ποθούσα. Κύριε, τον έλεγα, σώσε την οικογένειά μου, σώσε τη γυναίκα μου. Την έσωσε. Σώσε αυτόν τον συνάδελφο. Θα μου πεις, αδερφέ, τον έσωσε? Έσωσε πολλούς συναδέλφους, όχι έναν. Και αυτό το έκανε ο Θεός, αδερφέ. Μετά τη βάφτιση, προσέξτε. Γιατί τα λόγια μετά, αδερφοί, ήταν δια Πνεύματος Αγίου. Δεν ήταν δια της γνώσεως που είχα. Γνώσεις των γραφών ήμουνα. Αλλά άλλο είναι να μιλάω με τη γνώση μου, άλλο είναι να μιλάει το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί. Το πιστεύετε? Η διαφορά είναι τεράστια. Είναι πολύ μεγάλη. Γιατί όταν το Πνεύμα το Άγιο μιλάει, αδερφοί, μιλάει συγκεκριμένα. Ακόμα και με τις μορφητείες, όταν το Πνεύμα το Άγιο μιλάει, μιλάει συγκεκριμένα. Μιλάει με το όνομα. Μιλάει πάνω στο πρόβλημα, μιλάει πάνω στο αίτημα. Έτσι έχω ζήσει εγώ το Πνεύμα του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Και έτσι θέλω να το ζω μέχρι το τέλος, αδερφοί. Να έχω ανάγκη, να έχω πρόβλημα, να έχω βάρος, να έχω ατονία, δυναμία και να έχει ο Θεός να με παρηγορεί. Να προσευχόμαστε, αδερφοί, για τα χαρίσματα. Ο Θεός να δώσει την περισσότερα.
οι προφήτες να πληρώνται με Πνεύμα Άγιο, να μην βιάζονται, αδερφοί, να μην γίνεται κάτι ανθρώπινο, να γίνει κάτι το θεϊκό μέσα στη ζωή μας και μέσα στην Εκκλησία του Θεού. Γιατί τα ανθρώπινα αδερφοί παρέρχονται και χάνονται. Ό,τι είναι από το Θεό μένει. Και αυτό θέλει να κάνει ο Θεός, αδερφοί, να γίνουμε οικοδομή πνευματικά, ναός του Άγιος, να κάνει τα σώματά μας πραγματικά ναό δικό του και να ιερουργεί ο Κύριος μέσα στη ζωή μας και μέσα στην καρδιά μας. Εδώ αδερφοί ξεσηκώσανε, αφού ήταν κλεισμένοι από το φόβο των Ιουδαίων μέσα στο Ανώγιο, ξεσηκώσαν τα Ιεροσόλυμα, αδερφοί. Ποιος τους ξεσήκωσε, οι μαθητές? Το Πνεύμα το Άγιο τους ξεσήκωσε. Μου είχε πει κάποτε ένας αδερφός, αδερφέ, εγώ θέλω να λάβω το Πνεύμα το Άγιο, μου λέει, αθόρυβα, να μην μιλήσω ούτε καν γλώσσα, κάμια δύο τρεις, αλλά σιγά, με πολύ. Λέω, και αυτό μπορεί να γίνει, λέω, αδερφέ, αλλά δεν μπορείς εσύ να το περιορίσεις. Άμα σου ήρθε όπως ήρθε σε μένα, τι θα κάνεις? Είσαι ντροπαλός, δεν θες ούτε τη φωνή σου να ακούνε, και έρθει με δύναμη, τι θα κάνεις? Αν μπορέσει να κλείσει το στόμα σου, πού να μπορέσει αυτή τη στιγμή, αδερφέ, να κλείσει το στόμα σου? Τίποτα. Το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί, θέλει να πάρει την πρωτιά στη ζωή μας. Μέσα στην Εκκλησία σίγουρα, γιατί αλλιώς δεν γίνεται, αδερφοί. Να περιμένουμε με υπομονή τον Κύριο και να πληρωνόμαστε με το Πνεύμα του το Άγιο. Είναι εντολή του Κυρίου αυτή, αδερφοί. Πληρούστε Πνεύματος Αγίου. Πληρούστε, λέει. Να γεμίζετε με το Πνεύμα το Άγιο. Και να ξέρετε, το Πνεύμα το Άγιο κάνει τη διαφορά, αδερφοί. Προσέξτε. Το Πνεύμα το Άγιο τι κάνει? Είπε ο Κύριος, όταν έρθει ο Παράκλητος, λέει, θα σας αναγγείλει όλα όσα εγώ σας είπα. Θα σας τα υπενθυμίσει όλα. Λέει, τον κόσμο θα τον κρίνει περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Το Πνεύμα το Άγιο θα το κάνει αυτό, αδερφοί, και θα σας υπενθυμίσει όλα όσα εγώ σας ελάλησα. Ο Παράκλητος, το Πνεύμα της αληθείας. Έχουμε ανάγκη το Πνεύμα το Άγιο. Δεν ξέρω αν έχει σβήσει στη ζωή μας, αδερφοί, γιατί μπορεί να σβήσει και το Πνεύμα το Άγιο. Άμα δεν πληρωνόμαστε, άμα δεν προσευχόμαστε, σιγά σιγά χάνεται. Μα τι, να σβήσει το Πνεύμα το Άγιο? Μα εγώ μιλάω γλώσσες, δεν έχει σημασία άμα μιλάς γλώσσες. Αισθάνεσαι τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου μέσα σου. Αυτό πρέπει να αισθανόμαστε, αδερφοί. Όταν με πληρώνει, έρχονται οι ξένες γλώσσες. Αισθάνομαι δύναμη μέσα μου, ότι δεν μιλάω εγώ πλέον, παίρνει το στόμα μου το Πνεύμα του Θεού και μιλάει. Οι χαρισματούχοι το ξέρουν αυτό καλύτερα. Αλλά και όσοι δεν έχουν χαρίσματα μπορούν να πληρώνονται με Πνεύμα Άγιο. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί, παίρνει τα βάρη της καρδιάς και της ψυχής και μας ανανεώνει, μας ενδυναμώνει. Δεν ήταν για τότε, το λάβαμε, εντάξει, τώρα πρέπει να συνεχίζουμε να πληρωνόμαστε με το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί, για να μπορέσει ο Κύριος να μας μεταμορφώσει, ο Κύριος να μας ευλογήσει, αδερφοί, να μείνουμε και εμείς στην Ιερουσαλήμ. Για μας η Ιερουσαλήμ είναι η Εκκλησία σήμερα. Έχουμε και η Επουράνη Ιερουσαλήμ, που είναι η πόλη των εορτών μας. Ο Θεός να μας δίνει δύναμη, αδερφοί, και θέληση, καρδιά θέλουσα πάνω απ' όλα. Γιατί χωρίς τη θέλησή μας δεν κάνει τίποτα ο Θεός, ώστε να μένουμε εις το γεγραμμένο λόγο του, αδερφοί, να μένουμε στην υπομονή του, να μένουμε και στην αγάπη του. Και ό,τι αν ζητάμε και είναι κατά το θέλημά του, θα γίνει σε εμάς. Γιατί είναι πιστός και δίκαιος ο Θεός, αδερφοί. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και να ξέρουμε ένα πράγμα, και τελειώνω με αυτό, ότι ο κόπος μας εν Κυρίω δεν είναι μάταιος. Οι Ιουδαίοι λέγανε, μάταιο είναι να δουλεύει τη στον Θεό. Έτσι λέγανε, αδερφοί. Μάταιο είναι. Δεν είναι μάταιο, αδερφοί. Έχει μισθαποδοσία. Ο Κύριος δεν θέλει τίποτα να κάνεις, αδερφέ, έτσι. Έχει μισθαποδοσία. Μας εχάρισε την αιώνια ζωή άνευ αργυρίου, άνευ χρυσίου. Τι άλλο θέλεις, αδερφέ? Άμα δεν την έχεις, ζήτησε τη, θα τη λάβεις. Δωρεάν. Τη σωτηρία της ψυχής σου. Οι θρησκείες μετά το θάνατο προσπαθούν να σώσουν τις ψυχές. Ενώ ο Χριστός θέλει οι άνθρωποι να σωθούν τώρα, πριν φύγουν από τη ζωή αυτή, να λάβουν την αιώνια ζωή. Και αυτό είναι το σωστό, αδερφοί. Να μετανοήσει ο άνθρωπος και να πιστέψει καρδίας στον Χριστό και να τον επικαλέσει, να πει, Κύριε, έλα στη ζωή μου. Έλα. Δώσ' μου χαρά, δώσ' μου ευτυχία. Θέλω να σε αισθανθώ. Είναι ζωντανός ο Χριστός.